I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Πέμπτο επεισόδιο της σεζόν Full Court Cast και τρίτο σε βίντεο και σήμερα έχουμε μαζί μας, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, τον Βασίλη τον Γκούνα. Βασίλη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία για τέτοιου είδους εκπομπές, τις οποίες μας βοηθάει και περνάνε οι ώρες μας ως το δυνατόν πιο ευχάριστες. Για πες μας εσύ, πώς περνάς αυτές τις δύσκολες ημέρες στο σπίτι? Εντάξει, σίγουρα να πούμε ότι για την ασφάλεια όλων καλό είναι να μένουμε όλοι σπίτι, να είμαστε προσεκτικοί και να ακολουθούμε τους κανόνες. Είναι μια δύσκολη περίοδος, η οποία πραγματικά είναι πρωτοφανές καταστάσεις βλέπουμε. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δυστυχώς από τη στιγμή που φτάσαμε, καλό είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και όσο πιο γρήγορα ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και όσο πιο υγιείς είμαστε, να επανέλθουμε πίσω στην καθημερινότητα. Τώρα, όσο αφορά τη δική μου την καθημερινότητα, εντάξει, είναι μια περίοδος η οποία προσπαθώ να μάθω κι εγώ μερικά πράγματα, να επιμορφωθώ, να δω κάποια σεμινάρια, τα οποία πραγματικά στο ίντερνετ όταν ψάξεις υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια τα οποία μπορείς να επιμορφωθείς και να μάθεις πράγματα, να βελτιώσεις τις γνώσεις σου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε στο άθλημά σου, είτε στη δουλειά σου. Η γνώση είναι επικαθημερινής βάσης και πρέπει να την αξιοποιούμε. Έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή και πραγματικά προσπαθώ να βάλω ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να βλέπω κάποια σεμινάρια, να επιμορφώνομαι και ό,τι άλλο μπορώ έτσι ώστε να περνάει η ώρα ευχάριστα και μπικοδομητικά έτσι. Αυτό είναι και το πιο καλό που μπορεί να κάνει κάποιος αυτές τις στιγμές που αναγκαστικά βρισκόμαστε στο σπίτι, να μπορέσουμε να τουλάχιστον να τις αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε με τον καλύτερο βαθμό πάνω στη δουλειά μας ή σε οτιδήποτε άλλο πεδίο μπορεί να ασχοληθεί κάποιος. Σίγουρα. Όπως είπα, είναι ευκαιρία και πρέπει να την αρπάξουμε. Καλό είναι για όλους. Ας το δούμε θετικά και ας είμαστε θετικά γενικότερα, μέχρι να ξαναμπούμε στην καθημερινότητα αυτή που είχαμε και πριν. Ωραία. Αυτή η εκπομπή αφορά το πρόσωπο σου, αφορά την καριέρα σου, το πώς ξεκίνησες, την πορεία σου μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και το που βρίσκεσαι σήμερα. Έτσι θα σταθούμε και λίγο περισσότερο στην φετινή σεζόν, αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, από τότε που έπιασες για πρώτη φορά την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια. Πες μας λοιπόν πώς ξεκίνησες. Έχω πει αρκετές φορές ότι στην οικογένειά μου είχα τη χαρά να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν θρύλος για το κυπριακό μπάσκετ, το Χάρη το Σολέα, ο οποίος έχει γράψει τη δικιά του χρυσή εποχή, τη δεκαετία του 80-90, η οποία και το ΑΠΟΕΛ και ο ίδιος μεσορανούσαν στα κυπριακά γήπεδα. Και είχα τη χαρά να είμαι στην οικογένεια αυτή και να βλέπω την πορεία του, να βλέπω την εξέλιξή του και ήταν ένα από τα κίνητρα τα οποία μου δώσανε για να ξεκινήσω κι εγώ τη δικιά μου πορεία και να ενταχθώ στο άθλημα σε μια ομάδα της γειτονιάς, η οποία είχαμε πάει στην αρχή για πλάκα γιατί θέλαμε απλά να κάνουμε κάτι το απόγευμα. Στην Ένωση Νέων Λατσιών, η οποία ήταν μια ομάδα που μαζευτήκαμε 6-7 παιδιά και ήρθαν έξτρα κάποια άλλα και κάναμε μια ομάδα και αν θυμάμαι καλά ο πρώτος προπονητής ήταν και ο Κώστας ο Εγγλέζος, ο οποίος ήταν και ο πρώτος μας προπονητής και με βοήθησε πάρα πολύ κυρίως στα βασικά. Θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλός και είναι πάρα πολύ καλός ο Κώστας ο Εγγλέζος, κυρίως στα βασικά και στις μικρές ηλικίες, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Ο ίδιος με βοήθησε πάρα πολύ, θυμάμαι, και τότε είχα πάρει
την απόφαση, αφού και ο ίδιος μου ο θείος ήταν στο ΑΠΟΕΛ, να μεταβώ σε μια πιο καλή ομάδα, σε μια πιο δυνατή ομάδα όπως είναι ΑΠΟΕΛ και να ξεκινήσω την πορεία μου από εκεί. Άρα ήσουν ΑΠΟΕΛ από τα πρώτα σου βήματα μετά την Λατσά, την Ένωση των Λατσών. Ήσουν εκεί, έπαιξες και την πρώτη σου χρονιά το 2001-2002, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη σου χρονιά που έπαιξες με την αντρική ομάδα. Αν κάνω και εγώ λάθος, εντάξει, πιο πριν είχα περάσει, πούμε, πιο μικρός στην αντρική ομάδα, γιατί όπως γνωρίζετε τότε είχαμε δύο ξένους στην ομάδα. Ήταν πολύ εύκολο να μπεις στο ρόστερ και να αγωνιστείς μερικές φορές. Είχα τη χαρά να είμαι στη δεκάδα, δεν θυμάμαι τότε τι ήταν, από πολύ μικρός, γιατί υπήρχε αυτό η ευκαιρία, τέλος πάντων, που δεν υπάρχει τώρα. Και αν δεν κάνω λάθος και εγώ, το 2001-2002 είχαμε κερδίσει και το πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ και ήταν η πρώτη μου χρονιά 17-18 χρονών. Και μετά έφυγα για Ελλάδα. Ακριβώς. Ήταν το πρώτο σου πρωτάθλημα το 2002 με τον ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε δηλαδή σαν πρωταθλητής. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Ότι το πρώτο σου βήμα στην ουσία ήταν να πάρεις και πρωτάθλημα. Και μετά έφυγες για Ελλάδα. Ναι, μετά εντάξει. Είχα την Κίνα, έχω την τελευταία μου χρονιά στο ΑΠΟΕΛ τον Ηλία τον Αρμένη, ένα προπονητή Έλληνα, ο οποίος πήραμε για το πρωτάθλημα μαζί και μου είχε ιδιαίτερη συμπάθεια και είχε πείσει να ανέβω στην Ελλάδα έτσι ώστε να δοκιμαστούμε κάποιες ομάδες για να μεταβώ στην Ελλάδα για τη μετέπειτα εξέλιξή μου. Συγχρόνως είχα δώσει και εξετάσεις για γυμναστική ακαδημία και πέρασα και εκεί, πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Ήμουνα και στον Πειραϊκό, πήγα η πρώτη μου χρονιά, ήταν στον Πειραϊκό μια ομάδα Α2. Και από εκεί ξεκίνησα την πορεία μου σε διάφορες ομάδες Α2, οι οποίες γυρίσαμε, προσπαθήσαμε να ανέβουμε. Ένα περίεργο πρωτάθλημα, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ιδιαίτερο πρωτάθλημα, πολλούς Έλληνες, πολύ καλούς παίχτες, οι οποίοι η Α2 τότε ήταν μια κατηγορία η οποία ήταν προθάλαμος τέλος πάντων της Α1. Από εκεί ψηνόντουσαν οι παίχτες και τα παιδιά φεύγανε για την Α1 για να αρπάξουν την ευκαιρία. Εντάξει, εγώ προσωπικά είχα πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάω στην Α1. Δυστυχώς, κάποιες δικές μου καταστάσεις, κυρίως οι οικογενειακές, δεν μου επιτρέψανε να πάρω την ευκαιρία. Να αρπάξω την ευκαιρία τέλος πάντων και να πάω σε μια ομάδα. Ενώ είχα και από τον Πανιόνιο, θυμάμαι τότε είχα, όταν ήταν στην Α1, και από από τα Τρίκαλα, θυμάμαι μια χρονιά είχα συμφωνήσει και προφορικά, αλλά είχα την ατυχία με τον πατέρα μου και το διαγράψαμε. Θυμάμαι ήταν και ο Βαγγέλης ο Αγγέλου, ο κόσμος ο Βαγγέλης ο Αγγέλου προπονητής. Εντάξει. Εκείνη την εποχή, εντάξει, η Α2 ήταν μια κατηγορία η οποία ψινόσουνα, πήγαινε στην Α1, άρπαζε την ευκαιρία και γινόσουνα παίχτης Α1, που ήταν για σίγουρα ένα διαφορετικό επίπεδο από την Α2. Σίγουρα, η Α2 έχει φιλοξενήσει και στο παρελθόν πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι, που έχουν αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας και έχουν κάνει και καριέρα και στο εξωτερικό στη συνέχεια. Πέρασε από Πειραϊκό, πέρασε από Μήλωνα, από Δάφνη, την ICBS και την Ιαρίστα, τις μετράω καλά τις ομάδες. Α, και το Λαύριο. Ξέχασα το Λαύριο. Και το Λαύριο, ναι. Ναι. Αν δεν κάνω κι εγώ λάθος, γιατί ξέρεις, εντάξει, μικρός αντιλαμβάνεσαι και διαφορετικά τα πράγματα. Θυμάμαι την τότε εποχή ήταν αρεστό, ήταν όμορφο, ήταν ωραίος, άρεσε να πάρεις περισσότερες εμπειρίες. Θυμάμαι κυνηγάγαμε να γυρίσουμε όσες περισσότερες ομάδες μπορούσαμε. Για να πάρουμε εμπειρίες. Τότε ήταν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, είτε ξέρω εγώ, στην Κρήτη. Προσπαθούσε όσο το δυνατόν να πάρει τις εμπειρίες. Η Ελλάδα είναι και μια χώρα η οποία σε σχέση με την Κύπρο είναι αρκετά μεγάλη και θέλεις να δεις και τα μέρη, θέλεις να δεις και τον κόσμο, πώς λειτουργούν. Είναι εμπειρίες όλα αυτά και χαίρομαι πραγματικά που τα έζησα. Τώρα εντάξει, αν το βλέπαμε σε θέμα σωστής καριέρας και πορείας, θα σου έλεγα ότι καλό θα ήταν να πορευτείς με μια ομάδα. Να ανέβει στην πρώτη κατηγορία,
αρπάξει και εσύ την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία και να δέσεις και λίγο διαφορετικά τις σχέσεις σου με ένα σωματείο. Εντάξει, δεν έτυχε. Κάθε χρόνο ήμασταν και σε διαφορετικό, εκτός από τη χρονιά, θυμάμαι, στο ICBS που είχα κάτσει 2 χρόνια. Και δυστυχώς μετά η ομάδα είχε αποφασίσει να σταματήσει. Κάτι τέτοιο. Την έκλεισε, νομίζω, την ομάδα. Ναι, διαλύθηκε. Είχες συναντήσει κανέναν άλλον από Κύπρο τότε στην πορεία σου? Ναι, θυμάμαι στη δικιά μου τη φουρνιά υπήρχαν πάρα πολλοί. Δηλαδή, εντάξει, πολύ κοντά μου ήταν ο Γιώργος ο Νεοφύτου, που ήμασταν μαζί στο Μήλωνα. Ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος που ήταν στο ICBS. Αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και αλλού. Δεν θυμάμαι. Όχι. Ο Άρης ο Κορονίδης ήτανε. Ο Αλέξης ο Λιάτσος ήτανε τότε. Ο Κουνούνης. Ο Παλάλας ήτανε... Δεν τον πρόλαβα. Ήτανε πιο κάτω. Ήτανε και στη Β' Εθνική, αν θυμάμαι καλά. Υπήρχαν και άλλα παιδιά. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Μην αδικήσω και κανένα. Αλλά πραγματικά, όσους τους ξεχνάω, συγχωρέστε με, γιατί έχουν περάσει και λίγα χρόνια. Αλλά υπήρχαν παιδιά. Υπήρχε μια φουρνιά παιχτών, η οποία είχε ανέβει, θυμάμαι, στην Ελλάδα, να κυνηγήσουν και το όνειρο. Εντάξει, προσπαθήσαμε, θεωρώ. Δεν ήταν και εύκολες εποχές. Το μπάσκετ τη δεκαετία τουλάχιστον του 2000-2010, πριν να έρθει η κρίση, ήταν μια περίοδος που το μπάσκετ μεσουρανούσε, ας πούμε, και στην Ελλάδα. Υπήρχαν λεφτά, υπήρχε επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Και σε πιο μικρές κατηγορίες, ακόμα και από την Α2 πιο μικρές κατηγορίες, θυμάμαι, υπήρχε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Τώρα για την Α1 δεν το συζητάμε. Ήταν το επίπεδο για να είσαι στο ρόστερ σε μια ομάδα, θεωρήσουν έτοιμος παίχτης. Έτοιμος παίχτης και όχι να τον βοηθήσουμε. Δεν υπήρχε να τον βοηθήσει. Υπήρχε αν είσαι έτοιμος, παίζεις. Αν δεν είσαι έτοιμος, υπάρχουν σίγουρα άλλα παιδιά πολύ πιο έτοιμα από σένα για να αρπάξουν την ευκαιρία. Δεν υπήρχε δηλαδή. Ο ανταγωνισμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν σου επέτρεπε να αναφυσυχάζεσαι με τίποτα. Νομίζω ότι αυτό που λες ίσχυε και στην Α2, σε λίγο μικρότερο βαθμό. Θυμάμαι δηλαδή περιπτώσεις παιδιών που φύγαν από την Κύπρο και μας έχουν εξής ιστορίες, και αυτή την ιστορία τους, το πώς πήγαν στην Ελλάδα και τις πρώτες μέρες τους εκεί, το πόσο δύσκολα προσαρμόστηκαν στο ρυθμό που είχαν οι προπονήσεις, τα παιχνίδια και γενικότερα στην Ελλάδα. Σίγουρα, η πρώτη μεγάλη διαφορά που είχα δει στην Ελλάδα ήταν καταρχήν το θέμα της θέμα του, πώς το λέμε, να μπορέσεις να ζήσεις εκεί, να αντιληφθείς τη ζωή και την ταχύτητα που πάει ο κόσμος εκεί, τις αποστάσεις. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη μου χρονιά στον Πειραϊκό, για να πάω στο γήπεδο έκανα γύρω στη 1,5 με 2 ώρες για να πάω. Δεν είχα αυτοκίνητο και έπρεπε να πάρει, θυμάμαι, πήγαινα με τα πόδια στο μετρό, το μετρό να πάρω το τρένο να πάω στο Παπαστράτιο και από εκεί να πάω με τα πόδια. Δηλαδή μια διαδικασία η οποία έφτανε στο γήπεδο και έλεγες τώρα ξεκινάει η προπόνηση, τελείωσε. Άρα το να προσαρμοστεί στην Ελλάδα και στα δεδομένα της Ελλάδος, ειδικά στην Αθήνα, που ήταν και μια πόλη η οποία ήταν τεράστια σε σχέση με τις δικές μας εδώ πέρα στην Κύπρο, ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα προπόνησης που είπες και εσύ, ήταν εξίσου δύσκολο, γιατί από εκεί που, με τα δεδομένα που είχαμε εμείς στην Κύπρο, 1 ώρα και 1/4 προπόνηση, να πας σε διπλές προπονήσεις με γυμναστές, με βάρη, με έξτρα σουτ, με προπόνηση 2 ώρες, με μεγάλη ένταση. Θυμάμαι, για μένα ήμουν και σε μικρή ηλικία, ένα πρόγραμμα το οποίο δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Και ήταν και ο λόγος, ας πούμε, θυμάμαι την πρώτη χρονιά που δεν είχα ακολουθήσει και τις σπουδές μου, ας πούμε, δεν είχα πάει ποτέ στο πανεπιστήμιο την πρώτη χρονιά, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσα να ακολουθήσω, δεν μπορούσα να τα κάνω και τα δύο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο η προσαρμογή ακόμα και στην προπόνηση, και σίγουρα οι Έλληνες γενικά και η Ελλάδα γενικά, το μπάσκετ το έχει σίγουρα ένα βήμα μπροστά από εμάς, το είχε εξελίξει και τότε πάρα πολύ. Ήταν και δύσκολο να,
να δεις το πώς εξελίσσεται και μια ελληνική ομάδα. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα. Υπάρχουν τα σεμινάρια, υπάρχει γνώση, υπάρχει το ίντερνετ, μπορεί η πληροφορία πάει πάρα πολύ γρήγορα και έρχεται σε εμάς. Τότε θυμάμαι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Για να πάρεις μια πληροφορία έπρεπε να έρθει ένας Έλληνας προπονητής, να δεις τις προπονήσεις του, να μιλήσεις μαζί του, να γίνει κανένα σεμινάριο μια φορά κάθε ξέρω εγώ πόσο καιρό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ήταν πάρα πολύ δύσκολη η γνώση. Και όταν πήγαμε εκεί, δηλαδή, εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν πολλές ώρες και πολύ σκληρή προπόνηση. Πολύ σκληρή προπόνηση. Και τα παιδιά όμως ήταν έτοιμα. Τα παιδιά εκεί ήταν έτοιμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Υπάρχει και μια μικρή προκατάληψη, ας πούμε, λίγο, ξέρεις, σε ξένο, σε βλέπουν κάπως διαφορετικά, σε βλέπουν περισσότερο ανταγωνιστικά, δεν σε ξέρει κανείς. Καλώς ή κακώς τα παιδιά στην Ελλάδα, ξέρεις, κάποια παιδιά έχουν έρθει από κάποιες οικογένειες που υπάρχουν και εκεί μπασκετικοί, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, είναι διαφορετικές οι διασυνδέσεις που έχουν και με τα σωματεία αλλά και με τους άλλους τους παίχτες, οι οποίοι ήταν, ξέρεις, σε βλέπανε λίγο, εσύ ήσουν τελείως μόνος, ήσουν το παιδί το οποίο δεν είχε να δώσει κανένας λόγος, είτε σε βάλουν είτε δεν σε βάλουν. Οπότε και με αυτό θεωρώ ότι ήμασταν και λίγο αδικημένοι από αυτή την άποψη, γιατί δεν υπήρχε ένα άτομο να σε βοηθήσει λίγο, να σε σπρώξει, ας πούμε, με την καλή την έννοια, έτσι, χωρίς να θέλω να πάρω κάτι το οποίο δεν άξιζα. Απλά έχουμε δει περιπτώσεις, είχαμε δει και έχουμε δει ακόμα περιπτώσεις, τα οποία ήταν παιδιά, τα οποία τα βλέπες και έλεγες, εντάξει, okay, καλά παιδιά, καλοί παίχτες, αλλά είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο τρελό και λες, όχι ρε, ας πούμε, πώς, πραγματικά σε ξαφνιάζει, ας πούμε. Σίγουρα, όμως, τα παιδιά δουλεύουν, έτσι, δηλαδή, χωρίς να θέλω να αδικήσω. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι τα παιδιά δουλεύουν. Τότε τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ δουλεύανε πολύ και με τις ομάδες και θυμάμαι ότι και μου έκανε εντύπωση αυτό. Υπήρχαν παιδιά τα οποία τελειώνανε τις προπονήσεις τους και μετά φεύγανε και κάνανε προσωπικές προπονήσεις με άλλους προπονητές και πληρώνανε από το εισόδημά τους, δηλαδή προπονητές για να τους βελτιώσει ξεχωριστό κομμάτι με την ομάδα. Πράγμα το οποίο, εντάξει, τώρα, ακόμη και τώρα που συζητάμε στην Κύπρο, είναι πολύ λίγοι το κάνουν ή το γνωρίζουν. Και όσοι το γνωρίζονται, είτε βαριούνται, είτε απλά δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι. Ισχύει αυτό που λες. Να επιστρέψω όμως στην καριέρα, θα πούμε και στη συνέχεια αρκετά για αυτό το θέμα. Το 2012 κάνεις την επιστροφή σου στην Κύπρο για την ΕΝΑΔ. Αν δεν κάνω λάθος, και δεν έμεινες όλη τη χρονιά, πήγες στην Γεωργία εκείνη τη χρονιά. Ναι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, δύο χρονιές πριν είχα κάνει ένα πέρασμα από τον Κεραυνό. Τον Κεραυνό το 10, ναι. Ναι, το 10, όταν είχα χάσει τον πατέρα μου και πρέπει να ήμουν στην Κύπρο και κάναμε κάποιες συζητήσεις και είχαμε έρθει σε συμφωνία με τον Κεραυνό τότε. Και μετά ξαναγύρισα πίσω στην Κύπρο σχετικά μόνιμα, η οποία, εντάξει, ήρθε η πρόταση από τη Γεωργία, μετά και έφυγα, είχα την τιμή και τη χαρά ο coach, ο Γιώργος, ο Κετσελίδης, να είναι προπονητής εκεί. Ήθελε ένα παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να τον βοηθήσει στο set game και στο playmaker, το οποίο υστερούσε εκείνη την περίοδο και στα playoffs. Και μαζί είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα, θυμάμαι. Είχε κερδίσει το κύπελο προηγουμένως και κερδίσαμε και το πρωτάθλημα. Και ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για μένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή, αυτή του εξωτερικού. Αν και, εντάξει, δεν ήταν κάποια χώρα την οποία θα μπορούσες να πεις ότι είναι πιο ευρωπαϊκή από την Ελλάδα ή από την Κύπρο, αλλά το κάτι διαφορετικό πάντα υπάρχει ενδιαφέρον και είναι μια εμπειρία. Την οποία μου άρεσε πραγματικά. Θα ήταν το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί από όλη την καριέρα μου ήταν αυτό, το να πας να ζήσεις λίγο τον επαγγελματισμό λίγο σε χώρες ανεπτυγμένες μπασκετικά, αλλά και κοινωνικά ανεπτυγμένες, έτσι, δηλαδή Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, αυτές τις χώρες τις οποίες νιώθεις τον επαγγελματισμό και τις οποίες τις βλέπουμε και τώρα όταν παίζουμε με τις ομάδες μας, πώς αντιμετωπίζουν ένα αγώνα και αντιλαμβάνεσαι πραγματικά τον επαγγελματισμό που υπάρχει στον έξω κόσμο. Και σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεσαι τώρα, δεν είναι μόνο οι παίκτες, εννοείς γενικότερα το περιβάλλον της ομάδας και ο κόσμος και οι παράγοντες, όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι, μιλάω γενικά πώς αντιμετωπίζουν μία ομάδα καταρχήν και ένα αγώνα. Δηλαδή, όταν δεις πώς αντιμετωπίζουν ένα αγώνα, έχεις δει και εσύ ένας αγώνας ευρωπαϊκός, είναι λες και κάνεις μια γιορτή. Εντάξει, στην Κύπρο, όταν κάνεις ένα ευρωπαϊκό αγώνα, είναι λες και κάνεις μια αγκαρία, ας πούμε. Γιατί πρέπει να τελειώσει. Άντε, κάντε την παρουσίαση, φωνάξτε τα ονόματα να φύγουμε. Κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα αστειευόμενος, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανένα, αλλά η γενική εικόνα αυτό δείχνει δυστυχώς. Πήρε το πρωτάθλημα στην Γεωργία, γυρίζεις πίσω στον ΑΠΟΕΛ το 2013 και γίνεσαι πλέον η σημαία της ομάδας. Από εκεί και πέρα, με το μικρό περσινό διάλειμμα, θα το λέγαμε, που πήγε στην ΑΕΚ, μέχρι και σήμερα βρίσκεσαι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ναι, εντάξει, γυρίζοντας πίσω, είχαμε συζητήσεις και με το ΑΠΟΕΛ, την οποία είχα μεγαλώσει, ας πούμε, και είχα ιδιαίτερα συναισθήματα. Εντάξει, κράτησα αυτή τη συνεργασία αρκετά χρόνια, 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι. Μετά από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποιες και προστριβές και εσωτερικά και εξωτερικά και μεταξύ μας και με τη διοίκηση. Δεν συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα και ήρθε η πρόταση από την ΑΕΚ, η οποία, εντάξει, θεωρώ ότι είχα την χαρά να ζήσω και εκεί. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ και ο Κεραυνός είναι, έχω ζήσει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, η δική μου η εμπειρία, είναι οι δύο πιο επαγγελματικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία τώρα, λειτουργούν όσο πιο επαγγελματικά και σωστά γίνεται. Και δεν το κρύβω. Εντάξει, και το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, υπάρχουν ανθρώποι, τρέχουν, προσπαθούν, αλλά απέχουν δυστυχώς, είτε λόγω, κυρίως λόγω οικονομικού θα έλεγα, γιατί η γνώση υπάρχει, την ξέρεις, αλλά δυστυχώς αν δεν υπάρχει το οικονομικό κομμάτι, δυσκολεύει και την πορεία της ομάδας και τον επαγγελματισμό της, έτσι. Με το ΑΠΟΕΛ κατέκτησες το πρωτάθλημα του 2014, το Super Cup του 2015 και το κύπελο του 2016, ένα τίτλο κάθε χρόνο. Και είναι και οι τελευταίες σου τίτλοι που έχεις στην καριέρα σου, μέχρι τώρα βέβαια. Ναι. Πιστεύεις, έχεις τρία πρωταθλήματα στην καριέρα σου. Έχεις ένα κύπελο και ένα Super Cup. Είναι αρκετά για τον Βασίλη τον Κούνα. Εντάξει, κοίταξε, τώρα τα τρόπαια δεν είναι κάτι προσωπικό, δεν είναι κάτι το οποίο το κερδίζεις προσωπικά. Ο καθένας έχει την πορεία του. Εγώ θα σου πω ότι, εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερα. Αν δεν είχα και την ατυχία το 2016 με τον Αχίλιο, ίσως ήταν διαφορετική πορεία. Είναι συγκυρίες αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να τα ελέξεις. Και δεν μπορείς να στεναχωριέσαι, έτσι. Δεν μπορείς και να... Σίγουρα σε κάτι σε τρώει, σε ανησυχία, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ένα άθλημα είναι ομαδικό, δυσκολεύει και σένα τη δική σου την πορεία. Αλλά απλά θα σου πω παραδείγματα τα οποία πραγματικά παίχτες τεράστιοι στο εξωτερικό δεν έχουν γευτεί ποτέ, ας πούμε, ένα τρόπαιο. Όποιο και είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο καθένας είναι στο δικό του τομέα, στο δικό του τον κόσμο, το μικρό κόσμο τέλος πάντων. Δηλαδή, υπάρχουν παίχτες στο NBA, ας πούμε, που δεν έχουν γευτεί ποτέ το πρωτάθλημα. Και λες, αυτός αποκλείεται, δεν γίνεται. Δεν έχει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει, εισαγωγικά δεν ξέρει, αλλά αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να σου πω. Είναι... Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Οπότε, εντάξει. Θα δούμε. Είχες και πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, ξεκινώντας από τις μικρές εθνικές και μετά. Τι ήταν αυτό που θυμάσαι, αποσύρθηκες πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Τελευταία σου χρονιά ήταν η περσινή στην εθνική ομάδα. Τι ήταν αυτό που σου έχει μείνει περισσότερο από την πορεία σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία από τις εθνικές ομάδες? Εντάξει, με την εθνική ομάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί όταν έχεις να παίξεις και να φορέσεις αυτή την ομάδα ενός ολόκληρου νησιού και μιας ολόκληρης χώρας, είναι και διαφορετική βαρύτητα, έτσι. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, όσα χρόνια τη φόρεσα τη φανέλα της Εθνικής. Από εκεί και πέρα, αυτά που μου μένουν είναι πραγματικά οι χαρές τις οποίες είχαμε ζήσει, όχι απόλυτα μέσα από την επιτυχία κάποιων νικών ή οτιδήποτε, που υπήρχαν, είχαμε νίκες, δηλαδή κάναμε και νίκες, ή μέσα από κάποιο μετάλλιο χρυσό με μικρής Ολυμπιάδας και τέτοια, αλλά πραγματικά
οι συζητήσεις που είχαμε με τα παιδιά, ο Χαβαλές, όλα αυτά που κάναμε και μπορέσαμε να τα κάνουμε γιατί ήμασταν μόνο Κύπροι. Γιατί ήμασταν μια παρέα και δείξαμε ειδικά προς το τέλος, όταν κάποια παιδιά πορευτήκαμε μαζί χρόνια επί σειρά ετών, δείξαμε ότι μια ομάδα η οποία είναι χρόνια μαζί και μπορεί να πορευτεί μαθαίνοντας ο ένας τον άλλον, μπορεί να κάνει και καλές πορείες και να κάνει και καλές νίκες. Δηλαδή, όταν κερδίσαμε, ας πούμε, π.χ. το χρυσό στο Ολυμπιάδα 17, θεωρώ ότι είναι ένα μικρό θαύμα, ας πούμε, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά. Μου πεις τώρα για αυτούς που τώρα το βλέπουν και είναι λίγο κακοτρεχείς και θα πούνε, τώρα μας λέει για την εθνική ομάδα, την μικρή Ολυμπιάδα. Ναι, αν δεις την πορεία τις ομάδες, πραγματικά κάνουμε κάτι το οποίο δεν το κάνεις. Δηλαδή, με το Μαυροβούνιο, πιστεύω δεν θα μπορέσεις να ξανακερδίσεις αυτό το Μαυροβούνιο, ας πούμε. Όπως είδαμε και τις επόμενες δύο χρονιές που τα παιδιά ήταν, χάσανε, γιατί οι ομάδες ήταν πολύ πιο καλύτερες, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά πραγματικά οι παρέες οι οποίες είχαμε δημιουργήσει τότε στην εθνική ομάδα, θα μου μείνουν μου έχουν μείνει μέχρι τώρα πραγματικά χαραγμένες στο μυαλό και ξέρεις, είναι και οι σχέσεις που δημιουργείς με τα παιδιά και οι φιλικές σχέσεις μετά από τον μπάσκετ. Δεν είναι μόνο τον μπάσκετ αλλά και έξω από το γήπεδο, το οποίο δημιουργηθήκανε ωραίες σχέσεις και όμορφες και αυτό πραγματικά μου έχει μείνει μέσα μου. Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε σχολιάσει και χθες με τον Παναγιώτο Γιαναρά στην τελευταία συνέντευξη που κάναμε αυτό συγκεκριμένα του 2017, την επιτυχία την μεγάλη που έγινε. Του επεσήμενα και εγώ αυτό που λες και εσύ τώρα, το πόσο καλό κλίμα υπήρχε στην Εθνική, το οποίο κρατάει μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτό που χτίσατε εσείς, παρά το γεγονός ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά παιδιά μέσα από την Εθνική Ομάδα, δεν έχει χαλάσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Συγγνώμη. Είχαμε ένα πολύ καλό κλίμα. Από κάποια φάση και μετά μπήκε στο πλάι το εγώ και βάλαμε τον εγωισμό μας όλοι κάτω και κοιτάξαμε όλη την ομάδα. Θεωρώ ότι και τώρα μπορεί να γίνει και γίνεται αυτό το πράγμα. Τα παιδιά είναι ενωμένα μεταξύ τους. Το όλο θέμα είναι ο χρόνος που χρειάζονται για να φτάσουν σε ένα επίπεδο, όχι το δικό μας, αλλά καλύτερο. Έτσι. Δεν συζητάμε τώρα ποιος είναι ο καλύτερος, ποια εθνική ήταν η καλύτερη. Θεωρώ ότι είναι εξίσου καλές και οι δύο, ήταν εξίσου καλές και οι δύο οι φουρνιές και είναι θέμα χρόνου να βελτιωθούμε και να πάμε σε ένα στάδιο καλύτερο, που σίγουρα για να συζητάμε αυτό το πράγμα πρέπει να μπούμε και σε πιο λεπτές γραμμές, δηλαδή πόσο χρόνο συμμετοχές έχουν στις ομάδες τους, πόσο παίζουν, πόσο πρωταγωνιστές είναι σε αυτό το χρόνο που παίζουν. Οπότε η εθνική ομάδα, το καλό το κλίμα υπάρχει, θέμα είναι χρόνος για να μπορέσουν τα παιδιά να δέσουν και να κάνουν μια καλύτερη πορεία από αυτή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ωραία. Να έρθουμε και στο φετινό ΑΠΟΕΛ. Μια χρονιά αρκετά περίεργη, θα έλεγα. Ξεκίνησε αρκετά αργά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που είχε, που μιλάμε για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είχε να διαχειριστεί την Ευρώπη παράλληλα με το πρωτάθλημα, χωρίς στην ουσία να έχετε κάνει και μια σωστή προετοιμασία. Πώς βίωσες τη φετινή σεζόν εσύ? Πώς τα πληρώσαμε στη μετέπειτα πορεία μας και τα βρήκαμε μπροστά μας. Όπως είπες και εσύ, η μη προετοιμασία το καλοκαίρι, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιες ομάδες το παραβλέπουν. Όχι, μάλλον ξέρω γιατί το παραβλέπουν, αλλά θεωρώ ότι είναι λαθασμένα ακόμα και από οικονομικής πλευράς που το κάνουν εκεί. Θεωρώ ότι η προετοιμασία είναι το α και το ω για μια ομάδα, για να χτίσει. Εκεί χτίζονται οι ομάδες. Και δυστυχώς εμείς φέτος αυτό το κομμάτι δεν το είχαμε. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά με διπλά παιχνίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια ομάδα δεν έχει κάνει προετοιμασία και έχει και να πορευτεί με διπλά παιχνίδια τη βδομάδα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται προπονήσεις. Οπότε, αφού δεν γίνεται προπόνηση, η ομάδα πώς θα δεθεί μεταξύ τους? Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ή μέσα από το παιχνίδι δεν μπορεί να δεθεί 100%.
Δηλαδή, οι παίχτες δεν μπορούν να αφομοιώσουν το παιχνίδι, τη φιλοσοφία του προπονητή μέσα από το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ως αδύνατο. Γιατί οι παίχτες έχουν να διαχειριστούν διάφορα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, ενώ η προπόνηση είναι πιο χαλαρή σε σχέση πίεσης και αυτά. Εκεί είναι ο οργανισμός πιο εύκολο να αφομοιώσει ένα παιχνίδι το οποίο θέλει ο προπονητής. Οπότε, φέτος δεν έγινε αυτό στο ΑΠΟΕΛ. Πληρώσαμε και το... δυστυχώς, μάλλον, είχαμε την ατυχία να βρεθούμε με δύσκολους αντιπάλους. Ψυχολογικά είχαμε χάσει το παιχνίδι, γιατί κάθε Τετάρτη είχαμε 20-30 και ό,τι άλλο ερχόντουσαν. Εντάξει, δύο οι ομάδες πραγματικά ήταν ομάδες για Champions League και όχι για το δικό μας το επίπεδο. Εντάξει, τελείωσε η πορεία στην Ευρώπη και μετά, εντάξει, υπήρχαν και αλλαγές, έγινε και αλλαγή προπονητή. Εντάξει, κατ' εμένα θεωρώ λαθασμένο, γιατί θεωρώ ότι ο άλλος που ήρθε, ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, ήταν χειρότερος ή καλύτερος. Δεν έχει να κάνει με αυτό, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που ξέρεις τα προβλήματά σου, υπάρχουν τα προβλήματά σου, δεν βάζεις ακόμα ένα πρόβλημα στην ομάδα. Και όταν οι παίχτες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που φτάνουν ή κοντεύουν να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του προπονητή και ο προπονητής να δείξει τις δυνατότητες και αυτά που έχει δουλέψει όλη την πορεία, εκεί κόβεις την ομάδα στα δύο πάλι και φέρνεις ένα άλλο προπονητή να μαζέψει τα κομμάτια της ομάδας. Και εκεί αδικείς και τον προπονητή που τον διώνεις, αλλά και τον προπονητή που φέρνεις. Γιατί όταν το φέρνεις τον προπονητή και η ομάδα είναι κομμάτια, πρέπει να ξαναχτίσει αυτή την ομάδα από την αρχή. Οπότε προσωπικά θεωρώ ότι η απόλυση του Κρίστου Χουγκά ήταν λάθος. Σίγουρα όμως μετά ήρθε ένας Κύπριος πάρα πολύ καλός προπονητής που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι βελτιώνεται και έχει κάνει καλές πορείες με την Ομόνια. Και εντάξει, αυτός ήθελε και αυτός το χρόνο του σίγουρα για να χτίσει αυτό που ήθελε να φτιάξει. Θεωρώ ότι η ομάδα είχε φτάσει σε ένα επίπεδο και έδειξε κάποια καλά σημεία και με αποκορύφωμα δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι η ομάδα είχε μια ανωδική πορεία τέλος πάντων. Τώρα πού θα μπορούσε να έχει φτάσει και πού θα κατέληγε, κανείς δεν θα μάθει. Το θέμα είναι ότι η ομάδα όμως είχε μια ανωδική πορεία. Η αλήθεια είναι ότι ίσως αυτό που προσπάθησε να κάνει η διοίκηση, χωρίς να ξέρω βέβαια, υποθέσεις κάνω, είναι ότι προσπάθησε να δώσει, να αλλάξει την ψυχολογία φέρνοντας, αλλάζοντας τον προπονητή στην ομάδα. Γιατί έβλεπε ότι τα πράγματα πηγαίνανε προς τα κάτω με τις βαριές ήττες της Ευρώπης κυρίως. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπες και εσύ είναι πάρα πολύ σωστό. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ούτε αυτός είχε τον χρόνο να δουλέψει. Πρώτες εβδομάδες ήταν μεταξύ αεροδρομίου και γηπέδου, καθώς είχε και αυτός τα τελευταία τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να τα δώσει μαζί σας. Μετά ξεκινήσανε παιχνίδια μεσοβδόματα, οπότε πάλι δεν είχε τον χρόνο να προετοιμά, να σας μαζέψει, να σας δουλέψει όπως θα ήθελε και ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι μετά τα Χριστούγεννα άρχισε η ομάδα να παίρνει τα πάνω της. Σίγουρα, εντάξει, εγώ δεν θέλω να δικήσω τώρα τη διοίκηση γιατί έδιωξε τον coach τον Κρίστο Χουγκάς ή γιατί έφερε τον Νικόλα. Τώρα επιλογές είναι αυτά, οι ομάδες ξέρουμε πώς λειτουργούν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Καλός ή κακός, κατ' εμένα η άποψή μου είναι κακός. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι, με αυτούς που έχουμε συνηθίσει, με αυτούς έχουμε μάθει, έτσι. Δηλαδή, είναι δυστυχώς στις δικές μας τις χώρες, ο ρόλος του προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γιατί ένα Σάββατο είσαι ο καλύτερος, το άλλο Σάββατο είσαι ο χειρότερος. Αυτό ως σαν παρένθεση. Τώρα, αυτά που είπες και εσύ για τον coach τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο είναι πολύ σωστά. Δεν είχε το χρόνο κι αυτός μέσα από την προπόνηση να αλλάξει τη φιλοσοφία της ομάδας μέσα σε μικρό χρονικό περιθώριο. Είχαμε και την ατυχία να φέρουμε ένα παιδί το οποίο, εντάξει, σίγουρα σαν όνομα ήταν αρκετά μεγάλο, αλλά δυστυχώς ήταν ανέτοιμος και δεν μας βοήθησε και εκεί την πληρώσαμε, γιατί ουσιαστικά παίζαμε με 4 ξένους, γιατί το παιδί πραγματικά δεν μπορούσε να βοηθήσει λόγω σωματικού βάρους, τέλος πάντων. Όταν μετά έγινε η αλλαγή όμως και ήρθε ένα παιδί το οποίο τέριαζε και στη φιλοσοφία του Νικόλα και στο δικό μας παιχνίδι, λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο αθλητικό,
περισσότερες επιθέσεις, πιο σφιχτή άμυνα. Εκεί δέσαμε λίγο περισσότερο σαν ομάδα και σταδιακά, όπως είπα και πριν, θα μπορούσε να είχαμε μια καλή εξέλιξη, ας πούμε. Ναι, μιλάς για τον William Graves, ο οποίος ήρθε και ναι. αποχώρησε, και ο Blake Hamilton, ο οποίος ήρθε στο τέλος της σεζόν. Ακριβώς, ναι. Πολύ καλός παίκτης και αυτός, τον ξέραμε και από την ΑΕΛ. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά σου την πορεία φέτος, την εμφάνισή σου, πώς την κρίνεις, πώς την αξιολογείς? Εντάξει, κοίταξε, σίγουρα. Εγώ πλέον, επειδή λειτουργώ εντελώς μέσα από την ομάδα και δεν έχω κανένα προσωπικό στόχο, δηλαδή ούτε στατιστικά, ούτε κάτι να αποδείξω, ούτε στον εαυτό μου, ούτε και σε κάποιον. Όλα εξαρτούνται μέσα από την ομάδα. Εγώ προσπαθώ να γίνει ό,τι καλύτερο, να πορευτεί η ομάδα σε ένα σωστό δρόμο. Σίγουρα δεν είμαι αυτός που θα μπορούσε να ήμουν πριν από 5 χρόνια, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στα 36, οπότε προσπαθώ είτε μέσα από τις συμβουλές μου, είτε μέσα από την εμπειρία μου στο παιχνίδι, να βοηθήσω και την ομάδα, αλλά και κάποια νεαρά παιδιά. Φέτος, εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένα ικανοποιημένος από τον εαυτό μου. Γιατί υπήρχε και αυτή, όπως είπαμε και πριν, το μπέρδεμα με την Ευρώπη, το δύσκολο πρόγραμμα μάλλον με την Ευρώπη, που δυσκόλευε για τη δικιά μου την κατάσταση. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν παίζεις χωρίς προετοιμασία, 2 παιχνίδια την εβδομάδα, το κορμί δεν είναι και έτοιμο. Όταν είσαι και σε μια ηλικία μεγάλη, δυσκολεύει περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα, σας είπα, μετά όταν η ομάδα έδειξε ότι μπορεί και μπορεί να είσαι σε ένα καλό επίπεδο, θεωρώ ότι ήμουν αρκετά ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Μέσα από την εμπειρία μου βοήθησα και εγώ την ομάδα να κάνει κάποιες νίκες και να πορευτούμε προς την άνοδο. Σίγουρα. Πάντως, και μέσα από, αφού λες ότι δεν είσαι των στατιστικών, αλλά εγώ που είμαι, θα σου αναφέρω ότι φέτος, αυτά που κρατάω εγώ βέβαια, έκανες ένα ρεκόρ καριέρα στα 8 τρίποντα που πέτυχες απέναντι στην ΕΘΑ. Είναι τα περισσότερα που έχεις πετύχει στην καριέρα σου σε ένα παιχνίδι. Οι 25 πόντοι στο ίδιο παιχνίδι πλησίασαν το ρεκόρ καριέρας που είχες, που ήταν 28 από το παιχνίδι με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου από το 2014. Οπότε θεωρούμε ότι ήταν μια σεζόν επικοδομητική για σένα. Εντάξει, ίσως πρέπει να κάνω και λάθος. Όχι, θα κάνω. Εντάξει, εγώ σου είπα και πριν, πραγματικά δεν ασχολούμαι με στατικά. Σίγουρα, όταν δεν το παίζεις καλά και όταν λεπόντεις και αυτό, νιώθεις και εσύ καλά και καλύτερα, ενώ ψυχολογικά. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα αφορά εμένα και νομίζω τα στατιστικά πλέον δεν είναι μέσα στους στόχους μου. Εγώ το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι αν η ομάδα έχει κερδίσει ή αν έχει χάσει. Τώρα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι λίγο θεωρητικά, ας πούμε, για μένα. Ωραία. Για να περάσουμε έτσι σε ένα ευρύτερο φάρμα, να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά το κυπριακό μπάσκετ γενικότερα. Πώς τη βλέπεις την εξέλιξή του? Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, θα έλεγε κάποιος, και ειδικά αυτό που μας βρήκε τώρα με όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό δίνει πιο δύσκολη την συνέχεια. Σένα, ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Εντάξει, σίγουρα τώρα με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει, με αυτά που λένε όλοι οι ειδικοί, θα πέσει η οικονομία, θα κάνει, θα ράνει, τώρα σίγουρα θα υπάρχει και επιπτώσεις στο δικό μας στο άθλημα. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς η κρίση και η δυσκολία στα μπάτζετ των ομάδων. Ελπίζω να μην το κάνει δυσκολότερο, γιατί από πιο δυσκολότερο θεωρώ ότι είναι και... Δεν ξέρω ποιος θα είναι άλλος ο δρόμος. Εγώ το μόνο πράγμα που βλέπω και πάντα θέλω να βλέπω το θετικό όλης της κατάστασης είναι ότι είναι μια ευκαιρία. Το ότι όλος ο κόσμος, όλη η οικονομία κάνει ένα restart και βλέπουμε κάτι διαφορετικό, πάει να γίνει κάτι διαφορετικό, καλό είναι να προσπαθήσουμε κι εμείς να βαδίσουμε σε κάποια διαφορετικά μονοπάτια.
Και αφού θα πέσουν έτσι όπως λένε ή θα μείνουν τα ίδια τα budget, τέλος πάντων, που πάλι δεν ήταν ψηλά, δηλαδή ήταν πάρα πολύ χαμηλά, μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε ένα μικρό restart. Μάλλον όχι μικρό, ένα μεγάλο restart, γιατί έχουμε χρόνια, βαδίζουμε σε ένα μονοπάτι, θεωρώ εντελώς λαθασμένο, όχι εντελώς, μην αδικό κάποιος, αλλά λαθασμένο τέλος πάντων, γιατί η πορεία το δείχνει ότι είναι λαθασμένη, να καταστρέφουμε ένα χτίριο σιγά σιγά. Αφού τη χτίζουμε, ξυπνούμε σιγά σιγά. Ενώ αφού να την ξυπνούμε το μηδέν, για να δείσουμε για να πορευτούμε σε άλλο μονοπάτι με διαφορετικό τρόπο, προσπαθούμε να χαλάσουμε σιγά σιγά αυτό που είχαμε φτιάξει κάποτε. Όταν θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να κάνουμε και τον μπάσκετ να restart, να δούμε γιατί εντάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη τώρα αυτή που βάζουμε, να δούμε πόσο budget έχουμε, πόσοι ομάδες μπορούν να γίνουν πιο επαγγελματικές με βάση αυτό το budget. Πόσους ξένους θα φέρουμε, πώς θα φέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα, πώς θα δημιουργήσουμε ένα ωραίο κλίμα και ένα ωραίο προϊόν, έτσι ώστε αυτός που το βλέπει να είναι ελκυστικό και να μπορέσει να το δει. Πώς μπορούμε εσείς οι δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε η ομοσπονδία να προωθήσει αυτό το άθλημα μέσα από τα μίντια για να το δει και ο κόσμος, να πάρουμε κάποια παιδάκια, να φέρουμε καινούριους αθλητές, να χτίσουμε καινούριους αθλητές μάλλον και να δυναμώσουμε εκ των έσω. Και πώς αυτή η εθνική ομάδα που έχουμε τώρα, κάποια παιδιά τα οποία παίζουν, πώς θα βελτιωθεί και θα φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι όμως μπορεί να καθίσουν στο τραπέζι διάφοροι γνώστες του αθλήματος και μπορούν να βρουν τη λύση. Σίγουρα πάντα με γνώμονα έτσι, τη βελτίωση της κυπριακής καλαθόσφαιρας των Κύπριων. Δηλαδή, κάποια στιγμή ας κοιτάξουμε τα έσω μας, ας πούμε, δηλαδή τα δικά μας θέματα και ας αφήσουμε τώρα πώς είναι στην Ευρώπη, τι κάνουν αυτοί, τι κάνουν οι άλλοι. Ας κοιτάξουμε τι χρειαζόμαστε εμείς, τι θέλουμε εμείς και να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο μακροχρόνιο που θα έχει στόχο και μέσα από υπομονή και επιμονή να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχος μας που κατεμένα θεωρώ ότι είναι ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής και η κυπριακή καλαθόσφαιρα, έτσι, γι' αυτό λέγεται η κυπριακή, να αναδείξουμε όλους και τους αθλητές και τους προπονητές και τους παράγοντες και όλους και τις ομάδες. Και φυσικά η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα μετράει πάρα πολύ ως ο πρόεδρος και του Συνδέσμου Καλαθοσφαιριστών Κύπρου. Εντάξει, εγώ πλέον δεν είμαι στο Σύνδεσμο Καλαθοσφαιριστών. Εντάξει, έχω η φοιτεία μου ήταν για 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θεωρώ η άποψή μου και για το Σύνδεσμο η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπουν κάποια νεαρά παιδιά. Για αυτούς δουλεύουμε, για να μην μπορούν να δουν και το Σύνδεσμο λίγο κακοπροαίρετα κάποιοι. Δηλαδή, το να είναι στο Σύνδεσμο, και το λέω σαν παρέθεση αυτό, το να είναι στο Σύνδεσμο ο Κούνας, ο Σιζόπουλος, ο Χαρίδης, ξέρω εγώ, ο Κορονίδης, που είναι 36-37, ξέρεις, κάποιοι το βλέπουν και λίγο κακοπροαίρετα, κινούνται αυτοί για τα δικά τους τα συμφέροντα και τέτοια. Οπότε εγώ θεώρησα ότι καλύτερο είναι να μπουν κάποια καινούρια παιδιά, κάποια παιδιά τα οποία θα έχουν πάρα πολύ χρόνο να το κυνηγήσουν και αυτό, αλλά και να έρθουν πιο κοντά με τα πιο μικρά παιδιά και να φύγει και αυτή η προκατάληψη ότι, ξέρεις, όλοι δουλεύουμε για το συμφέρον μας, ας πούμε. Το οποίο δεν έγινε ποτέ στο Σύνδεσμο. Όλους ήταν η επιθυμία τους ήταν να βελτιωθεί αυτό που λέμε Κύπριος καλαθοσφαιριστής. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι θα μπουν κάποια νεαρά παιδιά, θα γίνει κάτι καλύτερο και σιγά σιγά σίγουρα. Αν και χωρίς να είμαι πρόεδρος, νομίζω, του Σύνδεσμου, αν κάποτε μου ζητηθεί, εννοείται ότι θα μπορούσα να βοηθήσω μέσα από την εμπειρία μου, τέλος πάντων. Κατά το παρελθόν, έχεις ασχοληθεί και με τις ακαδημίες. Έτσι, στη δουλειά που έκανες με τον ΑΠΟΕΛ, είχες ένα κλιμάκιο της ομάδας. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να συνεχίσεις στο μέλλον. Σίγουρα. Εγώ ήμουν μια πενταετία στο ΑΠΟΕΛ, όταν είχαμε το κλιμάκιο στα Λατσιά. Παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12. Εντάξει, για μένα είναι η αγαπημένη μου ηλικία, δηλαδή τα παιδάκια από 6 μέχρι 12 τα αγαπάω πάρα πολύ, δηλαδή έχω δεθεί πάρα πολύ, αυτά τα 5 χρόνια ήταν ιδιαίτερα για μένα.
Και κάποια στιγμή, σίγουρα δεν ξέρω τώρα πότε θα είναι, αλλά κάποια στιγμή θα ξανασχοληθώ με τα καρδιές, είτε με κάτι δικό μου, είτε διαμέσου κάποιες ομάδας. Σίγουρα θα είναι στους στόχους μου. Μ' αρέσει. Δηλαδή, όταν ασχολούμαι με παιδάκια, μπορείς να τους βοηθήσεις. Ξέρεις, τα παιδιά είναι και λίγο σφουγγάρια. Ό,τι τους πεις, το ακολουθούν και το πιάνουν. Όταν βλέπεις και εσύ τη δουλειά σου και την εξέλιξη που έχει ένα παιδάκι μέσα από τις δικές σου τις γνώσεις και πώς επηρεάζεις ένα παιδάκι. Δηλαδή, είναι απίστευτη η επιρροή που μπορεί να έχουμε εμείς οι προπονητές σε αυτές τις ηλικίες. Όταν μάρει να μου ξαναδοθεί ευκαιρία και σίγουρα θα το κυνηγήσω κι εγώ ο ίδιος να ξανακάνω πράξη αυτό που έκανα και πριν. Ωραία. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα το αναπτυξιακό, οι ακαδημίες είναι ένα κομμάτι. Θα σε ενδιαφέρει να προχωρήσεις και παραπάνω στην προπονητική ή μέχρι εκεί νομίζεις ότι θα θέλεις να μείνεις? Όχι, θα το προσπαθούσα. Η αλήθεια λέγεται, ξέρεις, καμιά φορά κάποια πράγματα τα νιώθεις είτε μέσα από το παιχνίδι σου, όταν αγωνίζεσαι τέλος πάντων, ή... Ξέρω εγώ, το νιώθεις από μόνος σου, όταν βλέπεις, όταν βάζεις το δικό στον εαυτό. Εγώ έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, ήδη δηλαδή. Μ' αρέσει, βλέπω σεμινάρια προπονητικά, τα παιχνίδια κυρίως Ευρωλίγκας και αυτά, δεν τα βλέπω λίγο πιο προπονητικά, δεν τα παρακολουθώ δηλαδή σαν φύλαθλος. Μ' αρέσει οι τακτικές και αυτά, μ' αρέσουνε. Θα το προσπαθήσω τώρα, εντάξει, η δουλειά του προπονητή είναι και λίγο δύσκολη τώρα, εντάξει. Θέλω σιγά σιγά να τελειώσει το πρώτο το κομμάτι το παιχτικό και στη συνέχεια βλέποντας και κάνοντας θα μου δείξει από μόνο του. Μιας και ανέφερες να τελειώσει το κομμάτι το παιχτικό, φαντάζομαι ότι ακόμα έχουμε χρόνια, έτσι. Εντάξει, κοίταξε να σου πω. Μετά από κάποια ηλικία και μετά κοιτάς την επόμενη μέρα, δεν κοιτάς τον επόμενο χρόνο. Εγώ προσπαθώ να κοιτώ την επόμενη μέρα, αν θα βγει η επόμενη μέρα, γιατί αν κοιτάξεις τον χρόνο, δύσκολο. Από όταν βλέπουμε τώρα να φύγει με το καλό όλο αυτό το κακό, να είμαστε όλοι υγιείς, όλοι καλά και εμείς και οι δικοί μας. Και εντάξει, τώρα λέω ναι, τώρα αύριο μεθαύριο, σίγουρα δεν έχουμε πολλά χρόνια. Θα δούμε. 1-2 χρόνια το πολύ το βλέπω μέχρι εκεί. Δεν είναι για παραπάνω. Δεν πάει παραπάνω. Θυμάσαι που σου έκανα την κουβέντα για το φάρμακο της νεότητας. Ναι. Αυτό το χάπι δεν το έχεις βρει, οπότε... Κοίταξε, το μυαλό θέλει. Το μυαλό θέλει, το κορμί είναι το θέμα. Καμιά φορά θέλει το μυαλό, αλλά δεν ακολουθεί το κορμί. Οπότε εκεί είναι λίγο δύσκολο. Πάντως η αλήθεια είναι, συνδυάζοντας κάποιες κουβέντες σου, ότι όντως έχουμε δει αρκετές φορές να βρίσκεσαι στον πάγκο, να δίνεις συμβουλές στους συμπαίκτες σου, να μιλάς με τους προπονητές, να τους λες την άποψή σου για ένα παιχνίδι, για ένα play, για οτιδήποτε. Και μέσα από το γήπεδο, πολλοί σε έχουν χαρακτηρίσει και ως προπονητής εντός του γήπεδου. Δηλαδή, είναι κάτι που το έχουμε δει πάνω σου και... σίγουρα σε ευχόμαστε, αν το ακολουθήσεις, ό,τι καλύτερο σε αυτό. Αλλά όπως είπες και εσύ, υπάρχει ακόμα μέλλον γι' αυτό. Κοίτα, εντάξει, για να πούμε και την αλήθεια τώρα, η θέση η δικιά μου, έτσι όπως αγωνίζομαι, τέλος πάντων στη θέση που αγωνίζομαι, είναι, πρέπει να είσαι και προπονητής, έτσι. Δηλαδή, η θέση του playmaker πρέπει να οργανώσει, πρέπει να έχει επαφή με τον προπονητή, πρέπει να τον συμβουλεύσει, να τον ακούσει σίγουρα πρώτα και μετά να τον συμβουλεύσει, γιατί αυτός είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Ο προπονητής είναι ξεχωριστό κομμάτι. Βλέπει το παιχνίδι έξω, σίγουρα έχει μια καλύτερη εικόνα, αλλά την ψυχολογία και την ένταση την νιώθει ο παίχτης και βλέπει περισσότερα πράγματα από ό,τι βλέπει ένας προπονητής. Και αυτό το είχα αντιληφθεί όταν έχω την χαρά να κοουτσάρω, τέλος πάντων, γιατί προπόνηση δεν κάνουμε, αλλά την ομάδα του ερασιτεχνικού, την ΕΣΟΠΚΑ, που είναι φίλοι μου τα παιδιά και πάω τους κάνω τον προπονητή στο πρωτάθλημα. Και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όταν πήγα να προπονήσω, λέω, αυτό δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, όταν βλέπω το παιχνίδι, όταν παίζω το παιχνίδι, το βλέπω πάρα πολύ, το βλέπω. Αλλά όταν είσαι απ' έξω και το βλέπεις, δεν είναι το ίδιο. Οπότε είναι μια καλή εμπειρία για μένα. Και πραγματικά, μακάρι, αν μου δοθεί ευκαιρία ποτέ, να το ζήσω και αυτό, να προσπαθήσω να,
να ανοίξω και να ξεκινήσω μια προπονητική καριέρα. Ωραία. Βασίλη, εγώ έχω ολοκληρώσει τις ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι η υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Να προσέχουμε, να μένουμε σπίτι μας, να ακολουθούμε τις οδηγίες. Υπάρχει χρόνος και για έξω, υπάρχει χρόνος και για βόλτες. Είναι μπροστά μας όλη η ζωή. Προσέξτε όμως λίγο τις μετακινήσεις σας. Προσέξτε κυρίως τους δικούς σας τους ανθρώπους. Να βγούμε όλοι με υγεία από αυτό όλο το κακό και εύχομαι μετά από όλο αυτό την πανδημία να ξαναβρεθούμε στα γήπεδα και να ζήσουμε αυτά που ζούσαμε και πριν. Ίσως και καλύτερα. Μακάρι, μακάρι. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη, και συγχαρητήρια και πάλι για την πρωτοβουλία. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Game. Took me from rags to riches.